Κύριο Πάνο Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, καλώς ήρθατε στο ΕΠΚΑ. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε τα δικά σας, έχουμε τον εκλογικό νόμο που έχετε καταθέσει το σχέδιο νόμου στη Βουλή. Έχουμε την κατάτμιση της, όχι μόνο της Β, μεγάλων περιφερειών πρωταγωνιστή η Β που θα προτείνετε. Πολύ σημαντικά θέματα τα οποία συνδέονται με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Θα έλεγα όμως να αρχίσουμε από την υπόθεση των Σκοπίων που βρίσκεται στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, μια και είχαμε την εντύπωση ότι πηγαίναμε για λύση. Αλλά ξαφνικά πάγωμα. Θέλω ένα σχόλιο πριν δούμε το βίντεο της Μανιός Μάνης. Ένα πρώτο Νομίζω σχόλιο. Ότι στην κορύφωση κάθε διαπραγμάτευσης είναι πολύ πιθανό, είναι αναμενόμενο να κάθε πλευρά να δείχνει σημάδια σκλήρυνσης. Θα δούμε όμως. Νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένη αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε εκτίμηση. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική πλευρά με σταθερότητα υπηρέτησε μία θέση όλο το προηγούμενο διάστημα. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή για αυτήν συγκυρία. Σίγουρα δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία, που έχουμε. Και νομίζω πως τα θέματα αυτά είναι τα κατεξοχήν θέματα τα οποία κανείς πρέπει να αντιμετωπίζει με μια σταθερότητα, με μια υπευθυνότητα και να αποφεύγει τους επιπόλαιους τειχοδιοκτισμούς. Θα το πω τώρα στην αρχή, γιατί μετά θα απορροφηθώ από την ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση που θα κάνουμε. 7papakier.gr, κυρίες και κύριοι, το γνωστό mail της εκπομπής για να στείλετε τις ερωτήσεις σας στον Υπουργό Εσωτερικών. Λοιπόν, είπατε πριν από λίγο να μην βιαζόμαστε να συνάγουμε συμπεράσματα και έχετε δίκιο, διότι στην διπλωματία το σκοτσέζικο ντους και οι εναλλαγές των προοπτικών είναι μέσα στο παιχνίδι. Όμως, εδώ έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη που ίσως να υπερβαίνει αυτόν τον κανόνα. Δηλαδή, οι δύο πρωθυπουργοί στις Βρυξέλλες κατάφεραν μετά από τη δουλειά που έπεργαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών κατάφεραν να κάνουν μια πολύ μεγάλη δουλειά και να καταλήξουν σε κάποια κοινά σημεία που οδήγησαν τους δύο πρωθυπουργούς να πούνε ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία, μια ανακοινώσιμη στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή την συμφωνία ο ΖΑΕΦ δεν είναι ότι δεν την υποστηρίζει. Είναι ότι, αυτό λένε τουλάχιστον όλες οι πληροφορίες, δεν μπορεί να την περάσει στο εσωτερικό του. Και με δεδομένο ότι η πλειοψηφία του δεν είναι τέτοια που να του επιτρέπει, παραδείγματος χάρη, να αλλαγές στην υπόθεση του συντάγματος, που για μας είναι κομβικό, ενδεχομένως εδώ να έχουμε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ναι. Για να κλείσει αυτό το θέμα προϋποθέτει συμφωνία σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τα δύο κράτη. Δεύτερον, στο εσωτερικό της ΦΥΡΟΜ. Και τρίτον, στο εσωτερικό της χώρας μας. Ναι. Τι από όλα αυτά είναι δεδομένο, μια ενώ έχουμε, ενώ έχουμε προχωρήσει αρκετά στο επίπεδο της κορυφής, βεβαίως με όλους τους αστερίσκους και τις επισημάνσεις οι οποίες εκδηλώνονται με ένα πάγωμα αυτή τη στιγμή, ένα αναμονή, αν θέλετε, των τελευταίων μέτρων της διαπραγμάτευσης. Στο εσωτερικό της χώρας, από την άλλη πλευρά, εάν τελικά είναι αληθή τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, δείχνουν ένα μεγάλο εμπόδιο για την κυβέρνηση της από εκεί πλευράς. Εδώ δε τα πράγματα δυστυχώς θα έλεγα ότι δείχνουν μια εικόνα πολύ ποικίλη. Δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από μια στάση πλήρους ασυνέχειας. Αλλιώς ξεκίνησε στην αρχή, αλλιώς τοποθετήθηκε λίγο πριν τα πρώτα συλλαλητήρια, έκανε μια κοιλιά, επανέρχεται. Αυτό όμως υποδηλώνει έλλειψη σοβαρότητας, λοιπόν, έλλειψη υπευθυνότητας. Μου έχετε ανοίξει όλα τα θέματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Θα έρθουμε στο εσωτερικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο όμως να σταθούμε στην πλευρά των Σκοπίων. Ο πρόεδρος Ιβανόφ, ο οποίος εξέφρασε και δημοσίως τη διαφωνία του, προέρχεται από το ΒΜΡΟ. Είναι αναμενόμενη η στάση του, άλλωστε έχει τοποθετηθεί και άλλες φορές στο διάστημα αυτό. Δεν παίζει όμως κάποιον ουσιαστικό πολιτικό ρόλο. Δηλαδή δεν μπορεί να μπλοκάρει την οποιαδήποτε συμφωνία. Σωστά. Το ερώτημα είναι, υπάρχει πιθανότητα η σκοπιανή πλευρά να κάνει πίσω στο ζήτημα του ονόματος? Γιατί νομίζω, και αυτό μας το επιβεβαιώνετε αν θέλετε, ότι εκεί εστιάστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μπλοκάρισμα. Στο έργα όμνες.
Δεν μπορώ να κάνω μια τέτοιου είδους εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω ξεκάθαρα είναι η σταθερότητα στις τρεις παράγοντες, στις τρεις παραμέτρους που έχει θέσει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, ονομασία. Τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Ακριβώς για όλες τις χρήσεις. Προϋπόθεση η αλλαγή του συντάγματος. Αυτά τα τρία πράγματα νομίζω ότι αποτελούν συνθέτου. Δεν κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτά, έστω και αν χρειαστεί. Αυτό ήταν σαφές από την πρώτη. Έχει σημασία στιγμή. Να το επαναλαμβάνει, να κορυφαίος τέλεχος κυβέρνησης. Ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή. Αυτό έχει υποθεί σε όλες τις φάσεις από την αρχή μέχρι και τώρα που βρισκόμαστε άρα στο παραπέντε. Άρα δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας σε αυτό, καταλαβαίνω. Έστω και αν είναι να μην οδηγηθούμε σε συμφωνία. Σωστά, καταλαβαίνω. Όπως σας είπα, έχει γίνει απολύτως σαφές κατ' επανάληψη ότι αυτή είναι η θέση της ελληνικής πλευράς. Το όνομα το οποίο προκρίθηκε τις τελευταίες ώρες ήταν το Σεβέρνα Μακεδονία και το Νόβα Μακεδονία, αλλά κυρίως το Σεβέρνα. Εκεί είχαμε μείνει. Έχει λέτε τόσο μεγάλη σημασία τώρα να ποντάρουμε στο ένα ή στο άλλο ή ενδεχομένως ένα τρίτο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε άλλο, άλλο όνομα που φαίνεται ότι ήταν το επικρατέστερο. Την Μακεδονία του Ήλιντεν. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, αλλά, το οποίο όπως ενημέρωσε, έτσι ήρθε ξαφνικά. Ότι όπως ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τους πολιτικούς αρχηγούς, τους είπε ότι δεν είναι αυτό το όνομα. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή. Το έχει πει από τότε δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ένα-δύο χ. Τώρα αυτή η συζήτηση. Εγώ ρωτάω δημοσιογραφικά. Μπορώ να βγάλω κομμάτια. Καλά κάνετε, αλλά από εκεί και έπειτα γι' αυτό στέκομαι στις πολιτικές προϋποθέσεις και στις πολιτικές παραμέτρους της δικιάς μας στάσης. Για πάμε. Πριν πάμε στο εσωτερικό, εκτιμάται ότι η επιστολή ΖΑΕΦ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία μετά διαψεύστηκε από τα Σκόπια, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να διαψευστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ότι υπέβαλε το αίτημα. Είναι άλλο ένα έμπρακτο θετικό δείγμα και προστίθεται στα όσα έχουμε δει. Αρχικά θυμόσαστε. Ονομάζεται Αρχιεπισκοπή της Ακριβώς. Είχαμε στην αρχή των διαπραγματεύσεων την αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου, κάποιων βασικών οδικών λεωφόρων. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι πράγματι. Να τα περάσει ο ΖΑΕΦ, τα έριξε στην αρχή. Δημιούργησε και μια εικόνα επικοινωνιακή πάρα πολύ καλή. Ότι τα Σκόπια είναι διαλλακτικά. Ότι είμαστε σε μια φάση που μπορεί να βρεθεί. Και δεν τα είχαμε αυτά σε προηγούμενες. Δεν τα είχαμε, αυτό είναι αλήθεια. Όμως τώρα έχει φτάσει ο κόμπος. Άρα αυτά κανείς πρέπει να τα καταγράφει, να τα αναδεικνύει και να τα εκτιμά πόση σημασία έχουν, κρίνοντας ότι αν υπάρχει ή όχι από την άλλη πλευρά ή από κάποιες δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη συγκυρία, μια ειλικρινής στάση. Ωραία, και το λέω αυτό διότι έχουν ακουστεί τόσα πράγματα εδώ στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία δείχνουν ότι καμιά φορά υποτιμούμε τα γεγονότα. Παραμένουμε προσιλωμένοι σε προσεγγίσεις που είχαμε και πριν από 20 και πριν από 25 χρόνια, στο διάστημα των οποίων αυτών των χρόνων δεν κερδίσαμε τίποτα απολύτως. Είναι παράθυρο ευκαιρίας, αυτό λέει. Ακριβώς. Αυτό που το έχετε ξαναδηλώσει. Για πάμε τώρα στο εσωτερικό. Κατηγορήσατε τη Νέα Δημοκρατία για ασυνέχεια. Εκείνη όμως σας κατηγορεί για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης, πριν πάτε και συμφωνήσετε πράγματα με τη σκοπιανή πλευρά. Σας κατηγορεί ότι, σας ρωτάει μάλλον, αν έχετε όντως παραχωρήσει το ζήτημα της ταυτότητας, το ζήτημα της γλώσσας. Τι απαντάτε σε αυτά? Είναι συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι, όλα αυτά νομίζω ότι έχουν απαντηθεί. Τουλάχιστον έτσι υποστήθενται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα και τρίτα και τέταρτα ερωτήματα τα οποία κανείς μπορεί να θέσει, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν απαντηθεί με επίσημο, με κατηγορηματικό τρόπο στις συναντήσεις που έχουν γίνει, στις δηλώσεις εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών, του Πρωθυπουργού, του κυβερνικού εκπροσώπου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα. Υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα ενημέρωσης. Η επίκληση δήθεν ότι έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μια προσπάθεια η ίδια να μην τοποθετηθεί με σαφήνεια πάνω στο ζήτημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι τσαλαβουτάει στην μία και την άλλη θέση θέλοντας να ξεπεράσει ισχυρότατες εσωτερικές αντιφάσεις.
Διότι εδώ βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι όμηρος αυτή τη στιγμή εθνικολακιστικών προσεγγίσεων και ενός κομματιού από την ακριδοξιά του κόμματος, το οποίο όλα τα τελευταία χρόνια και πριν από αυτόν και επί αρχηγίας του κυρίου Σαμαρά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη Νέα Μάλιστα. Δημοκρατία. Αυτή είναι και η βασική αιτία της ανακολουθίας που έχει η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με αυτήν που ήταν ο Κώστας Καραμαλής στο τιμόνι της παράταξης. Εγώ θα σας ρωτήσω πάλι όμως για το ζήτημα, να το διευκρινίσετε, για το ζήτημα της ταυτότητας. Μιλήσατε για την ενημέρωση και είπατε ότι έχει γίνει η ενημέρωση, οι ίδιοι λένε ότι δεν έγινε. Η ταυτότητα όπως προσδιορίζεται, συγγνώμη μισό λεπτό, η ταυτότητα όπως προσδιορίζεται με βάση τη συμφωνία που θα γίνει, τις αλλαγές του συντάγματος και τις διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες είναι ισχυρότατες. Τώρα, το να βγαίνει ο καθένας στο εσωτερικό ή άλλη πολιτική δύναμη, νομίζω ότι έχει δευτερεύουσα σημασία. Δεν είναι. Ας μην τα συγχαίουμε αυτά. Μιλάμε για πολιτικούς όρους, για διπλωματικές συμφωνίες. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτά τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε, σε αυτά τα οποία καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις και τους όρους αποδοχής της συγκεκριμένης χώρας, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ. Σας ρωτούν επίσης αν είστε διατεθειμένοι να στείλετε την επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να αρχίσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις από τη μία και από την άλλη για να συνδεθούν τα Σκόπια με το ΝΑΤΟ. Πριν, εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία και πριν περάσει από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό. Έχει γίνει σαφές ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση από την ελληνική πλευρά εάν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ολοκληρωθεί η συμφωνία, και, δηλαδή περάσει. Περάσει. Εάν είναι στον αέρα, από το Σκοπιανό Κοινοβούλιο. Αυτό εννοείται. Εάν είναι στον αέρα, τι νόημα θα έχει. Ωραία. Για να πάμε τώρα στο εσωτερικό, που βλέπω ότι έχουν αρχίσει και φτάνουν και ερωτήσεις τηλεθεατών. Τι θα γίνει εδώ? Καταρχήν, εγώ πριν πάω, αγαπητοί τηλεθεατές, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Απλώς θέλω λίγο να σας ρωτήσω για τα συλλαλητήρια. Ναι. Με το που διεφάνει προοπτική λύσης, διεφάνει πάλι και προοπτική συλλαλητηρίου. Άκουσα έναν εκ των διοργανωτών λέει ότι την ώρα που θα ψηφίζετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εμείς θα είμαστε απ' έξω, θα. Και για να το συνδέσω με τις ερωτήσεις των τηλεθεατών που ρωτούν για την κυβερνητική πλειοψηφία και για τη στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων, εγώ άκουσα την εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Μαντελένα Παπαδοπούλου, που να λέει ότι αν γίνουν συλλαλητήρια, βεβαίως θα συμμετάσχει, όπως συμμετείχαν και εκείνοι και πάρα πολλά στελέχη του κόμματός της και την προηγούμενη φορά. Κοιτάξτε, εκ μέρους των ΑΝΕΛ έχουμε μία συνέπεια σε μία λάθος, κατά τη γνώμη μου, στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Αυτό έχει γίνει φανερό, δεν το έκρυψε καμία από τις δύο δυνάμεις που συμμετέχουν στην σημερινή κυβέρνηση. Είναι σαφές αυτό. Ποτέ δεν είχαμε μια σύμπτωση απόψεων πάνω σε αυτό το θέμα. Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι εάν θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό θέτει εν κινδύνο την συνοχή της κυβέρνησης. Το θέτετε μόνο σας το ερώτημα. Ναι, και σας απαντώ. Άρα η πρόταση που κάνατε στην αρχή να αλλάξουμε θέση είναι γόνιμη. Να γίνετε καλός δημοσιογράφος. Λοιπόν, για πείτε μου. Ναι, θα το σκεφτώ κάποια στιγμή. Ένα λοιπόν είναι αυτό το ερώτημα. Θεωρώ ότι όχι, δεν βασίζεται η κυβερνητική πλειοψηφία αποκλειστικά πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλα ήταν τα ζητήματα τα οποία αναλάβαμε να φέρουμε σε πέρας στην αρχή της θητείας. Τα οποία μάλλον τα φέρνετε, αλλά θα πάμε εκεί. Θα πάμε εκεί. Εκεί συνδέουν τις πολιτικές. Αλλά το πιο ουσιαστικό απ' όλα είναι να υπάρξει μια συμφωνία η οποία δεν θα αντιστοιχεί στα όρια της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Για εθνικό ζήτημα μιλάμε. Εδώ εμείς θα θέλαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια έτσι προσέγγιση η οποία προσυδειάζει όταν συζητάμε σε εθνικά ζητήματα, να υπάρξει μια ευρύτατη συνένεση. Τώρα, τι σας λέει εδώ η αντιπολίτευση και όχι μόνο η αξιωματική, σας το λέει και το κίνημα αλλαγής πολύ έντονα αυτό, ότι χρησιμοποιείτε τους ανεξάρτητους Έλληνες για να κυβερνήσετε, επειδή έχετε πάρα πολύ διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, έτσι, και σε πάρα πολλά κομβικά ζητήματα δεν μπορείτε να ψηφίσετε μαζί. Εκεί θυμάστε την αντιπολίτευση και τις
να το πω εγώ πιο όμορφε, σε ελεύθερη μετάφραση ιδεολογικός δυνάμεις για να σας στηρίζει και να μην πέφτει η κυβέρνηση. Θα σας πω, ωραία είναι, ωραία είναι όλα αυτά τα αφηγήματα, οι προσεγγίσεις, αλλά κανείς πρέπει να θυμάται την ταυτότητά του, τις αρχές του και την προσέγγιση του πάνω στα ζητήματα τέτοιου είδους όπως είναι τα εθνικά. Ξέρετε, ένας πολιτικός ηγέτης στιγματίζεται, σφραγίζεται η πολιτική του διαδρομή από το τι λέει και το τι πράττει πάνω σε τέτοια ζητήματα. Είτε ήταν παλιότερα το Κυπριακό, είτε είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε τώρα τα ζητήματα που έχουμε με την Φύρων. Άρα σε αυτά δεν χωρούν πολιτικές τακτικές που μπορεί να τις βλέπουμε σε άλλου είδους μέτωπα. Το λέω αυτό διότι κανείς πρέπει να έχει την απέτηση, κάθε πολίτης, με μεγάλη σοβαρότητα, να τοποθετείται κανείς. Όλα αυτά λοιπόν που μου λέτε είναι αναλύσεις τις οποίες τις βλέπουμε στις εφημερίδες, σχέδια, αφηγήματα του καθενός. Αλλά έτσι θα αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάνω από 25 χρόνια, όπως είπαμε, και που η επίλυσή του μπορεί να δώσει μια άλλη δυναμική στην χώρα για τις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, αλλά και συνολικότερα με την Ευρώπη. Σε μια φάση μάλιστα που η χώρα έχει κάνει βήματα και επανέρχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στον δρόμο της κανονικότητας. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για το ταξίδι του κυρίου Καμένου στο Μονακό. Ή θα μου τις απαντήσετε πολύ σύντομα τώρα, αλλά επειδή έχουμε και πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε, ή θα τις κρατήσουμε για το τέλος και θα πάμε στα υπόλοιπα. Επιλέξτε εσείς. Πείτε μου ένα σύντομο σχόλιο. Όχι, να σας πω το εξής. Ούτε γνωρίζω τι έκανε ο κύριος Καμένος, το διάβασα κι εγώ από την ειδησιογραφία, αλλά ειλικρινά με αφήνει παγερά αδιάφορο ο τρόπος σχολιασμού που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρωματίζει την πολιτική αντιπαράθεση. Είστε σαφείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτά που ετοιμάζεται στο Υπουργείο σας, που συνδέονται πολύ έντονα με τις πολιτικές εξελίξεις και ο εκλογικός νόμος, ο νέος εκλογικός νόμος, έστω και αν είναι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και η κατάτμιση μεγάλων περιφερειών. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Την κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών προωθεί η κυβέρνηση, με τη Β' Αθηνών να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, εκλέγοντας περίπου το 1/6 των μελών του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η αντικατάσταση της Β' Αθηνών από τρεις μικρότερες περιφέρειες, οπότε οι 44 έδρες μοιράζονται στο βόρειο τομέα 15 έδρες, το δυτικό τομέα 11 έδρες και το νότιο τομέα 15 έδρες. Η Αττική διαιρείται σε ανατολική και δυτική με 10 και 4 έδρες αντιστοίχως. Το βασικό επιχείρημα υπέρ της κατάτμησης είναι ο περιορισμός των παθογενειών που χαρακτηρίζουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες και η αποκατάσταση της σχέσης των βουλευτών με την κοινωνία και τους ψηφοφόρους. Απόπειρες κατάτμησης της Β' Αθηνών επιχειρήθηκαν και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα λόγω έντονων αντιδράσεων. Σήμερα, κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να συνδέσουν το ζήτημα με το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Θέμα για το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν είναι εξ αρχής αντίθετη. Διευκρινίζει ωστόσο ότι απαιτείται να εξεταστεί με εμπεριστατωμένο και συστηματικό τρόπο που θα είναι συμβατός με το Σύνταγμα και θα αντιμετωπίζει διαδικαστικά ζητήματα. Ενώ το κίνημα αλλαγής προτείνει και τη μείωση του μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα στις 35. Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης προωθείται το σχέδιο Κλεισθένης 1, το οποίο χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως μεταρρυθμιστική τομή με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ενθάρρυνση των πολιτών στα κοινά. Η μεταρρύθμιση Κλεισθένης περιλαμβάνει πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικά με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και νέο εκλογικό σύστημα στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, ειδικά όσον αφορά την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Ο Κλεισθένης έρχεται να αναθεωρήσει τον Καλλικράτη και φέρει το όνομα του μεταρρυθμιστή πολιτικού, ο οποίος τον 6ο π.Χ. αιώνα έθεσε τις βάσεις για το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας και χώρισε την Αθηναϊκή Πολιτεία σε δήμους, ο καθένας με τη δική του ονομασία, τη δική του διοικητική περιφέρεια και τα δικά του άμεσα εκλεγμένα από τους κατοίκους του διοικητικά όργανα.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα είμαι κοφτή. Σας λένε ότι θέλετε να φέρετε την τοπική αυτοδιοίκηση στα μέτρα σας. Ότι δεν την ελέγχετε και προσπαθείτε με τον τρόπο αυτό να αλλάξετε το χάρτη. Ναι, αυτή είναι μια κριτική, να δούμε πόσο έχει σχέση με την πραγματικότητα. Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι να κατηγορεί κανείς μια κυβέρνηση ότι θέλει να φέρει τα πράγματα στα μέτρα της, όταν επιχειρεί με διάφορα εκλογικά τερτύπια να κόψει και να ράψει τον εκλογικό νόμο. Mm. Εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται με ένα γνήσιο αντιπροσωπευτικό τρόπο η διάθεση των πολιτών. Mm. Άρα δεν πρόκειται για ένα σχέδιο ελέγχου της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι έλεγχος αυτοδιοίκησης όταν ξέρεις ότι ψηφίζεις Α και βγαίνει Α και δεν γίνεται 6Α όπως συμβαίνει με αυτό το... Και όμως στις δύο ενώσεις, στις δύο κύριες, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, οι οποίες, οι περιφερειάρχες δηλαδή, ναι, και η Κεντρική Ένωση Δήμων, όπου δεν συμφωνούν. Μάλιστα ο κύριος Αγοραστός σας είπε ότι είναι και άτορμο το σχέδιο και ότι δεν μεταφέρεται πόρους και αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Βγήκε λίγο από τα αριστερά και χωρίς φλάς δηλαδή, ναι, θα σας αν πω. Μου επιτρέπετε. Καταρχήν, αυτό το σχέδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολιστική μεταρρυθμιστική, ναι, προσπάθεια. Είναι η αρχή. Και γι' αυτό είναι ακριβώς. Όπως λέτε, είναι η αρχή, είναι και τα πρώτα βήματα. Γιατί δεν το κάνετε όμως τώρα. Γιατί συνολικά δηλαδή, για να μπορέσετε, ναι, να προσελκύσετε και τις ψήφους. Εύλογο ναι, το ερώτημα. Διότι κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε και ότι θα έχουμε όλους τους δυνατούς και απαιτούμενους πόρους που δεν τους διαθέτουμε ως οικονομία αυτή τη στιγμή, για να στηρίξουμε αυτήν την μεταφορά αρμοδιοτήτων, κυρίως όμως θα προϋπέθεται να ολοκληρωθεί, αφού ξεκινήσει πρώτα, η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι το Σύνταγμά μας προσδιορίζει πολύ σαφή τα όρια μήπως των αρμοδιοτήτων. Μήπως αυτές οι μισές δουλειές αλλοιώνουν την εικόνα. Καθόλου δεν αλλοιώνουν. Διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή βήματα σε αυτή την κατεύθυνση με βάση την πορεία εφαρμογής του Καλλικράτη, της προηγούμενης μεταρρυθμιστικής απόπειρας, τα οποία έχουν οριμάσει, πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα, γιατί είναι λάθος το να μπορέσουμε να πάμε σε μια κατηγοριοποίηση των Δήμων ανά την Ελλάδα με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τα γεωγραφικά, κοινωνικά, ορεινότητα, νησιωτικότητα, αγροτική δήμη. Θα έχετε ακυβερνησία. Μισό λεπτό. Δεν θα μπορούν να διοικηθούν. Προσέξτε, γιατί μην υποτιμάτε το πρώτο που σας είπα. Διότι όταν αποτυπώσουμε, κάνουμε μια τέτοια αποτύπωση, μια τέτοια κατηγοριοποίηση των Δήμων, θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να δούμε και ένα νέο τρόπο ενίσχυσής τους. Είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία ή με έναν νέο τρόπο σε πιο ορθολογική βάση κατανομής των πόρων που έχουμε. Τώρα τι γίνεται. Το μοναδικό κριτήριο είναι το πληθυσμιακό. Άρα δηλαδή αυτό το υδροκεφαλικό σύστημα το οποίο έχει αποτυπωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μεταπολεμικά στην Ελλάδα αναπαράγεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση και έτσι κατανέμει αντίστοιχα τους πόρους. Όλα δηλαδή συγκεντρωμένα στην Αθήνα. Ωραία. Αυτό είναι το ζήτημα των πόρων. Απαντάτε λοιπόν στο ζήτημα των πόρων, τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων στου Δήμου. Τώρα το θέμα τη δημοκρατία. Ναι, το πολιτικό ζήτημα τη δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο ακολουθεί έπειτα των μεταρρυθμίσεων. Η δημοκρατία πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις φάσεις, όλες τις λειτουργίες ενός Δήμου. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για ένα θεσμό που είναι εγκύτερα στους πολίτες. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εμείς υιοθετούμε, προωθούμε ένα δικαιότερο τρόπο αποτύπωσης των σχετισμών. Κυρίως εισάγουμε μια αναγκαία, κατά τη γνώμη μας, νέα κουλτούρα σύνθεσης, συνεργασίας και συνευθύνης για τα τοπικά πράγματα. Τώρα τι γινότανε. Ο Δήμαρχος βρέξει χιονίσει, θα έπαιρνε τελικά ένα 60%, κατέθετε τις προτάσεις του με ανεύθυνο τρόπο η αντιπολίτευση, έλεγε δεν με νοιάζει Δήμαρχε, λύστο μόνο σου. Τώρα ο καθένας, εάν δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ναι. Και εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα. Για πείτε μου, το έχετε σε θέση το νομοσχέδιο σε δίμηνη διαβούλευση, ναι, πριν πάρει πια το δρόμο του να γίνει νόμος του κράτους. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, όχι λεπτομερώς βεβαίως, γιατί είναι ένα ολόκληρο νομοσχέδιο. Ποιες είναι όμως, σταχυλογίστε 2-3 σημεία, τα οποία είναι οι κόκκινες γραμμές, στις οποίες δεν υποχωρείτε. Νομίζω δύο από αυτές ήδη τις αναδείξαμε. Είναι το θέμα της απλής αναλογικής. Το δεύτερο είναι αυτή η νέα κατηγοριοποίηση των Δήμων.
Ένα τρίτο πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι ότι ενεργοποιούνται πια για πρώτη φορά τα τοπικά δημοψηφίσματα. Mm. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να τοποθετηθούν, προσέχτε, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπορούν να τεθούν σε δημοψήφισμα, όπως είναι τα θέματα θρησκευτικής συνείδησης, ατομικών δικαιωμάτων ή εθνικά ζητήματα. Άλλη πολύ βασική αλλαγή. Κάνουμε πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο σύντομη την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων, συγκροτώντας μια νέα υπηρεσία έξω από τα όρια της σημερινής αποκεντρωμένης διοίκησης. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ σημαντική είναι στη λογική της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης το ότι δίνουμε... ενισχύουμε κατά κάποιο τρόπο αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες. Δηλαδή, τα εκατοντάδες χιλιάδες χωριά ανά την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε με έναν νέο τρόπο στα τοπικά συμβούλια να τους δώσουμε ζωή, να Περιγράφεται λοιπόν μια άλλη κουλτούρα συνολικά και σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή Ακριβώς. των πολιτών. Και πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Δυνατότητα σύνευσης προγραμματικών Ωραία. Συμβάσεων, μεγαλύτερης ευελιξίας στο πώς θα διαμορφώνουν τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν νέα στοιχεία στην πραγματικότητα. Αυτό είναι. θα σας πω το εξής. Κάνει τζιζ το θέμα που θέσατε. Ναι, αλλά. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Πολύ σωστά το λέτε, αλλά για να πάμε όμως σε μια αποκλιμάκωση των δημοτικών τελών, πρέπει ο καθένας να πληρώνει αυτό που πραγματικά του αντιστοιχεί. Έτσι. Και όχι αυτό που δεν του αντιστοιχεί. Έτσι δεν είναι. Εκεί να δείτε τώρα τι θα γίνει. Σε σχέση με το τι αντιστοιχεί και τι όχι στον καθένα, δεν μένουμε εδώ. Εδώ είμαστε, καλά να είμαστε. Όταν πάρει την τελική του οδό για να γίνει νόμος του κράτους, να το ξανασυζητήσουμε. Πάντως ένα στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Είναι τελώς διαφορετική η εικόνα που συναντάω στις απευθείας επαφές μου με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και τους δημάρχους από αυτήν που συναντώ όταν έρχομαι σε επαφή με τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΤ. Τους καπελώνουν, λέτε. Δεν ξέρω αν τους καπελώνουν ή όχι. Είναι προφανώς συγκεκριμένοι οι πολιτικοί συσχετισμοί που υπάρχουν στα διοικητικά συμβούλια αυτών των δύο ενώσεων. Θεωρώ ότι ξεχνάνε λίγο τον ρόλο τους και μάλλον υπηρετούν άλλου είδους πολιτικούς σχεδιασμούς και σκοπιμότητες. Και αυτό φάνηκε και από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις ενός μεγάλου αριθμού δημοτικών συμβουλίων για τον Κλεισθένη 1, όπου μόνο το 30% από αυτά τα δημοτικά συμβούλια υιοθετήσανε το κοινό ψήφισμα ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ που έλεγε να αποσυρθεί ο νόμος, δεν αποτελεί βάση συζήτησης. Λοιπόν, κατάτμιση μεγάλων περιφερειών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και κυρίως η Β' ήμουν ανιά και γέρασα δηλαδή. Το ακούω αυτό το αίτημα για την κατάτμιση της Β' και της αντιδράσης πάρα πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι εδώ σας λένε πως συνδέεται λίγο με τις εκλογές, με τις βουλευτικές εκλογές αυτή η κίνηση και με το χάρτη που θα διαμορφωθεί στη Βουλή. Με τις εκλογές συνδέεται διότι αφορά εκλογικές περιφέρειες. Διότι γι' αυτό το κάνετε με αυτή την ερώτημα. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν θεωρούμε ότι τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο των μεγάλων περιφερειών οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ότι δημιουργούν μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον βουλευτή, τον ψηφοφόρο, δημιουργούν άλλου είδους πια προϋποθέσεις. Ειδικά η Β' είναι και ανώμια. Πραγματικά έχει μια ανομοιογένεια κοινωνική, έτσι, εκπληκτική. Ναι, ακριβώς. Αλλά και το είναι υπερμεγέθης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη περιφέρεια στην Ευρώπη εκλογική. Δεν πρέπει να υπάρχει. Άρα είναι όριμο αυτό τουλάχιστον το βήμα να το κάνουμε. Βάζει αντιπολίτευση γι' αυτό. Ναι, βάζει η Νέα δύο θέματα, Δημοκρατία αλλά επικεντρώνει στην ψήφο των ομογενών. Το κίνημα αλλαγής εκτός του ζητήματος της ψήφου θέτει και το ζήτημα της μείωσης του μπόνους των 50 ευρώ στις 35. Είστε έτοιμοι να το συζητήσετε? Για σκεφτείτε να το αντιστρέψουμε και εμείς και να πούμε, ωραία, θα το κάνουμε το σπάσιμο της Β' Αθήνας εάν συμφωνήσετε στην ψήφιση της απλής αναλογικής που δεν είχατε συμφωνήσει την προηγούμενη φορά για τις βουλευτικές εκλογές. Το έχετε πει, δεν το έχετε πει έτσι. Έχετε πει μήπως είναι ώρα να μακάρι, το ξαναδούμε. Αλλά δεν το θέτουμε ως προϋπόθεση. Ναι. Διότι αν θέτεις τέτοιου είδους προϋποθέσεις,
για τις οποίες είναι γνωστό, τουλάχιστον για το θέμα του εκλογικού νόμου, είναι σαφές ότι εμείς το δείξαμε ότι, και το ψηφίσαμε την απλή αναλογική και στις βουλευτικές εκλογές θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές ούτως ή άλλως. Άρα, μήπως είναι τελικά υπεκφυγή, μήπως φοβούνται τελικά και άρα, είναι όμοιροι εσωτερικών ισορροπιών. Όμοιροι εσωτερικών ισορροπιών, όμοιροι διάφορων κατεστημένων βαρονιών που υπάρχουν στα δύο μεγάλα κόμματα και δεν μπορούν τελικά να στηρίξουν το θέμα της κατάτιμησης της Β' Αθήνας. Δεν τα συζητάτε δηλαδή. Το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Εμείς ίσα ίσα θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν μια σειρά συνταγματικές προβλέψεις, τεχνικά ζητήματα, πολύ ευχαρίστως, και αυτό είπαμε, να το δούμε ξεχωριστά και, και στο ορατό μέλλον. Bonus. Και στο ορατό μέλλον. Η μείωση του μπόνους. Μα εμείς μιλάμε για απλή αναλογική. Κανένα μπόνους. Πότε θα την καταθέσετε? Θα έρθει στα μέσα Ιουνίου, νομίζω. Ωραία. Θα πια θα λοιπόν, πάμε να